Σήμερα έχουμε την τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταλλόπολης, ημέρα Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου του 2020 και ώρα 6:30 το απόγευμα. Το θέμα τη σημερινή συζήτηση είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού και του οικονομικού πλαισίου δράση του Δήμου Μεταλλόπολης για το οικονομικό έτος 2020. Στη συνεδρία συμπαριβρίσκεται και η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταλλόπολης, κυρία Τρεμπέλα Ζωστική. Μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Κύριε Σέμπο, εισηγητής ο κύριος Σέμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδροι των κοινοτήτων και κυρίες και κύριοι συνδημότες. Σήμερα η εισάγεται προς ψήφιση το πρώτο σχέδιο του πρώτου προϋπολογισμού της παγκόσμιας δημοτικής αρχής για το έτος 2020. Κατόπιν τη λύση της υπαριθμών 4-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και σε συνέχεια της ειδικής γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Εκτοτέλειας των ΟΤΑ. Η Δημοτική Αρχή ακολούθησε και φέτος μια ανοιχτή διαδικασία ώστε να ακούσει τις τοποθετήσεις των φορέων μέσω του θεσμού της Επιτροπής Διαβούλευσης, προκειμένου να φουγκραστούμε και τις ανάγκες της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν πολύ διαφωτιστική, γόνιμη, έτσι ώστε να ακούσουμε τους απλούς πολίτες, τους κατοίκους της Μεγαλόπολης και τις ανάγκες τους και τις αγωνίες για την πόλη. Ανέκαθεν, ο προϋπολογισμός του Δήμου αποτελεί το εργαλείο της πολιτικής βούλησης της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Παρ' όλα αυτά, η καταγραφή των μεγεθών του προϋπολογισμού ορίζονται από την κοινή πολιτική απόφαση, η οποία δίνει ακριβείς πώς πρέπει να αποτυπωθούν τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου. Ενημερωτικά, αναφέρω ότι λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη του προϋπολογισμού των διαστημάτων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019. Ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να είναι η πολιτική βούληση της δημοτικής διοίκησης τη συγκεκριμένη στιγμή της ψήφισής του. Όμως η καθημερινότητα την αναγκάζει την διοίκηση, τη δημοτική αρχή, να τον αναμορφώνει συνεχώς και υποχρεωτικά. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία. Τις αυξομοιώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα καθιστούν αναγκαστικές στις κατά καιρούς τροποποιήσεις. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, ο φετινός προϋπολογισμός ισοσχελίζεται στα έσοδα και στα έξοδα στα 28 εκατομμύρια 643.667 ευρώ, 29 λεπτά. Οι πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης προέρχονται από τους ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, που είναι της τάξης των 2.249.686 ευρώ. Είναι η ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων, η πρώην ΣΑΤΑ δηλαδή, που είναι στο ύψος των 373.650 ευρώ. Είναι η επιχορήγηση σε μικρούς εσωτικούς και ορεινούς Δήμους, που ανήκουν σαν ορεινός Δήμος εξαιτίας των ενωτήτων Γόρτινος και Παλαισίας, που ανέρχεται στο ποσό των 268.700 ευρώ. Είναι η ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανέρχονται στο ποσό των 121.280 ευρώ. Είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος, το ποσό του είναι 3.463.668. Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είναι 1.300.000 πάνω κάτω και το ΕΑΦ που είναι 6.475.245. Συν οι υπόλοιποι. Με δεδομένο ότι πάνω κάτω όλες οι αναφερόμενες πηγές χρηματοδότησης πλην των ιδίων πόρων είναι συγκεκριμένοι και σταθεροί. Στόχος κάθε δημοτικής αρχής είναι και η τελική μας είναι η άξιση των ιδίων πόρων έτσι ώστε να έχουμε ένα περιθώριο να ασκήσουμε την πολιτική που θέλουμε. Χωρίς να είναι στόχος μας
ο εντυπωσιασμός αλλά η ουσία, ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια έτσι ώστε να μην έχει λήξει πρόθεσμος οφειλές προς τρίτους, να είναι φερέγγιος με όσους συναλλάσσεται μαζί του, να χρηματοδοτούνται ικανοποιητικά τα νομικά του πρόσφατα για να επιτελούν το έργο τους, να χρηματοδοτεί έργα για την βελτίωση της καθημερινότητας, τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής. Στόχος, όπως προείπα και πριν, είναι η αύξηση των ιδίων πόρων και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε προβεί ήδη σε κάποιες δράσεις, προγραμματίζουμε και άλλες προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Καταρχάς, σε αγαστή συνεργασία με τις οικονομικές και ταμιακές υπηρεσίες του Δήμου, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο. Ήδη από τις αρχές Αυγούστου έχουμε στείλει ειδοποιητήρια για αυτούς που έχουν χρέη πάνω από 200 ευρώ προς τον Δήμο. Ο αριθμός τους ήταν περίπου 800 τόσα ειδοποιητήρια. Προκειμένου τους καλούσαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου που ήταν η δυνατότητα να μπουν σε ρύθμιση των 100 δόσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν και να επιπτώσουν τις προσαξίσεις και να μπουν στη ρύθμιση. Οφείλω να ομολογήσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων ανταποκρίθηκε και πήγε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά χρέη που έχουν τρίτη προς τον Δήμο, που είναι της τάξης περίπου το 3,5 εκατομμύριο, μπήκαν σε ρύθμιση, ενώ και κάποιοι πλήρωσαν εφάρμοντας. Άλλη δράση που έχουμε, μας είχε δώσει δυνατότητα η πολιτεία και μέσα από το πρόσκληση που κάναμε στους πολίτες, ήταν η ρύθμιση, για να αυξήσουμε τους ιδίους πόρους, είναι η ρύθμιση των αντιτραγωνικών λογαριασμών στη ΔΕΗ, το ΤΑΠ. Έπειτα, προγραμματίζουμε την ενεργοποίηση του προγράμματος εύκολης καταμέτρησης των υδρομετρητών με την χρήση έξυπνων συσκευών, προκειμένου αφενός να εκδίδονται πιο γρήγορα οι λογαριασμοί του νερού, άρα να εξοπλούνται και πιο γρήγορα, άρα να αυξάνονται και πιο άμεσα τα έσοδα, πιο γρήγορα θα μένουν πολύ καιρό. Αφετέρου όμως να εξοικονομούνται πολύτιμες εργατόρες από τους υπαλλήλους, οι οποίοι έτσι γλιτώνουν χρόνο και κούραση για να από τη δουλειά τους. Τέταρτη δράση, κάνουμε μια προσπάθεια μείωση των δαπανών όλων των ειδών, όπου είναι αυτό δυνατόν, δίχως να επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Επεμπιστούμε ότι στο τέλος αυτή, κλείνοντας ένα χρόνο σε δημοτική μας αρχή, να έχουμε μια σαφή εικόνα για το πόσο έχουμε εξοικονομήσει κάποια χρήματα χωρίς, όπως προείπα, να επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Λοιπόν, το χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου, όπως αποτυπώνεται στον προσχέδιο του προπολογισμού, είναι της τάξης των 7.430.911,59 ευρώ. Αυτό αναλύεται σε κατηγορία ως εξής. Καταρχάς είναι τα λεφτά του ειδικού τέλους, τα οποία ανέρχονται σε 4.544.515. Είναι χρηματικό υπόλοιπο, είναι κάποια χρήματα, χρηματικό υπόλοιπο το οποίο είναι ήδη δεσμευμένα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, που είναι 1.157.179. Είναι τα λεφτά του τριποτάμου, των αναλωτρίων του τριποτάμου, τα οποία έχουν μπει σε ένα συγκεκριμένο κωδικό. Και όταν θα γίνει σε λίγο καιρό, από ό,τι έχουν ενημερωθεί από την ΕΕ, θα γίνει η καταβολή της επόμενης δόσης στο 30%, θα μπουν πάλι σε ένα συγκεκριμένο κωδικό να είναι μόνο για τον τριποτάμο. Έπειτα έχουμε ένα ποσό 15.000 που είναι δεσμευμένα για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Και μια πέμπτη κατηγορία, που είναι έσοδα, χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα, πρώην ΣΑΤΑ ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι στο 1.180.696 ευρώ. Όσον αφορά τα έξοδα που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η κατηγορία των εξόδων που έχει ένας Δήμος διαχωρίζονται σε έξοδα χρήσης, κατατάσσονται σε έξοδα χρήσης, τα οποία έξοδα χρήσης είναι υποχρεωτικές δαπάνες που έχει ένας Δήμος
για τα έξοδα παράστασης και για, παράστασης για τα έξοδα του, για τις μισθοδοσίες του προσωπικού, τη γραφική ύλη, το κοπρεολίσια που έχει ο ένας δήμος, η ασφάλιση των εγκλημάτων, οι επιχορηγήσεις, η τέλεση, των δικαστικών αποφάσεων, τα κόστη σε ίδρυση, ιδιωτικό δίκτυο, η δαπάνη χρημάτων για την αποκατάστασή τους. Άρα, αυτά τα έξοδα ανέρχονται στον προπολογισμό των σε 6.234.710 ευρώ. Η άλλη κατηγορία δαπανών είναι η δαπάνη σε επενδύσεων, είναι τα έργα και οι μελέτες, που εκεί το ποσό ανέρχεται σε 17.113.822. Είναι οι συνεχιζόμενες δαπάνες οφειλές παρελθόντων ετών και αποδόσεις κρατήσεων σε τρίτους, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 5.262.265 ευρώ. Και τέλος είναι η πρόβλεψη μη εισπρακτήρων υπολείπων και βεβαιωτέτων κατά τα λοιπόντα οικονομικά έτη, το αποσυμματικό. Το οποίο ανέρχεται σε 13.838 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2020 σίγουρα δεν δίνει τις απαντήσεις στο σύνολο των απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας. Επιτυχάνει όμως, και αυτός είναι ο στόχος μας, την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες και χωρίς να αφηγούν οι βασικές ανάγκες και καθημερινότητες των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους, όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας, οι οποίοι εργαζόμενοι με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, αφενός έχουν συμβάλει στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού προπολογισμού και αφετέρου, το κυριότερο θα συμβάλλουν στην απρόσκοπη υλοποίησή του. Αυτό αφορά όλους τους υπαλλήλους. Με αυτά τα δεδομένα σας καλούν να υπερψηφίσουμε τον προπολογισμό του 2020. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός με τον νόμο Κλεισθένη και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σήμερα εδώ όλοι βρισκόμαστε με το, όπως είπα, με το σύστημα της απλής αναλογικής, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτές οι τρεις τουλάχιστον παρατάξεις, δίπλη η παράταξη του κ. Κατσιρούπα, αυτές οι τρεις οι παρατάξεις ήρθαν περίπου στα ίδια ποσοστά, γύρω το 30% η κάθε παράταξη, που σημαίνει με το πνεύμα του νόμου έπρεπε αυτός ο προϋπολογισμός να έχει όχι την αποδοχή, όχι τη συνένεση, αλλά και την υπερψήφιση και των τριών παρατάξεων. Το πώς όμως, κύριε Πρόεδρε, θα συμβεί αυτό, όταν πραγματικά η διοίκηση του Δήμου σήμερα θα επιδίωκε και θα ήθελε τη συνένεση και τη συνεργασία. Και καλώς πέρασαν οι 6 μήνες προσαρμογής της διοίκησης. Έδειξε ως σήμερα, δείξατε κύριοι, ότι επιδιώκεται τη συνένεση και τη συνεργασία. Νομίζω ότι. Και το διαπιστώνουμε για μία ακόμα φορά σήμερα με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Μπορεί ακόμα ο νόμος και σήμερα να σας δίνει το δικαίωμα ως μειοψηφία να περάσετε τον προϋπολογισμό. Όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Ούτε καν λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που οι πολίτες αποφάσισαν. Δηλαδή τι? Αυτή τη συνεργασία να γίνει πράξη. Να φύγουμε δηλαδή από το κακό παρελθόν των προηγούμενων ετών, που μία πλειοψηφία έφτιαχνε τον προϋπολογισμό και τον περνούσε με άνεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και η μειοψηφία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο. Εμείς σήμερα επανερχόμεθα λίγο πολύ το κακό παρελθόν. Δηλαδή εμείς συντάσσουμε τον προϋπολογισμό ως εκ τούτου, αν θέλετε ψηφίστε το ή όχι. Και τι ζητήσαμε εμείς ως το άλλο μισό του 30% εκπροσωπώντας τους πολίτες πάντα?
4-5 έργα αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Δηλαδή, τι έργα. Έργα προς όφελος των πολιτών. Μονάδα ανακύκλωσης. Που όλοι το ζητάμε και οι πιο μικρός δήμος και η πιο μικρότερη πόλη. Παιδότοπος, δημοτικός παιδότοπος. Χώρος στάθμευσης στο νεκροταφείο. Και να εξασφαλίσουμε, φτιάχνοντας τον υποσταθμό του νερού στη ΔΕΗ, που είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Και όπως εδώ διαπιστώνετε, ότι πολύ λίγα χρήματα μπαίνουν για την εξέταση του νερού. Εξέταση του νερού ήδη, που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και σε αυτό. Κανένα από αυτά δεν έχει μπει στον προϋπολογισμό. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας που μπορεί να κάνουμε τροποποίηση και να μπουν. Και τι θα γινόταν αν έμπαινε τώρα. Δηλαδή, θα άλλαζε ο προϋπολογισμός και θα έπεφτε έξω με όλο αυτό περίπου το σύνολο των 100.000 ευρώ. Δεν νομίζω. Τα χρήματα, όπως ακούσαμε, ήδη έχουν μπει σε διάφορους κωδικούς, τους οποίους δεν αλλάζει εκ των πραγμάτων τίποτα. Γιατί λοιπόν, γιατί θέλουμε να επικρατήσει το παλιό σύστημα, να μην λάβουμε υπόψη μας τίποτα από την αντιπολίτευση, αφού εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο. Μα αυτό δεν σας το αναφέρει κανένας πει. Ούτε θέσεις ζητήσαμε, ούτε θέλουμε, ούτε απολύτως τίποτα. Συνένεση και συνεργασία ζητάμε από την πρώτη στιγμή. Γιατί στο σημείο που βρίσκεται αυτή η πόλη και με τα προβλήματα τα οποία καθημερινά αναπτύσσονται, χρειάζεται η συμμετοχή και τη συνένεση όλων μας. Και αυτό το είδαμε τελευταία. Τελευταία με το κάλεσμα των πολιτών εν όψη του κλεισίματος στην ΔΕΗ, που καταλήξαμε να είμαστε 50 ανθρώποι εδώ κάτω. Που αυτό κάτι λέει. Πρέπει να αλλάξουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, το κλίμα έως σήμερα. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε πραγματικά ότι αυτός ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να έχει μία φωνή και μπορεί να διεκδικεί και να κατευθύνει πράγματα και γεγονότα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ήταν μία καλή ευκαιρία αυτός ο προϋπολογισμός να δείξει τη συνεργασία και τη συνένωση η οποία μπορεί να υπάρξει. Άλλωστε, αγαπητοί μου φίλοι, ο Δήμος και εμείς εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι τσιφλίκι μας. Ένικοι είμαστε σε αυτό το κτίριο, με ημερομηνία λήξεως. Στις 30 Αυγούστου του 2023 λύγει η θητεία μας σε όλους και πρέπει κάτι να αφήσουμε πίσω, και σε αυτό το κομμάτι νομίζω το καλύτερο θα ήταν για να έχουμε μια ίδια τετραετία και μια συνεργασία η οποία να έχει αποτέλεσμα. Έτσι, με αυτή τη σκέψη και με αυτή την προοπτική, η παράταξή μας Νέα Αρχή έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή, ότι μπορούμε να πορευτούμε μαζί για να κρατήσουμε την περιοχή μας και την πόλη μας ζωντανή. Όχι, αυτό θα το κάνουμε πράξη. Εμείς το επιδιώκουμε και θα κάνουμε κάθε τι προσπάθεια. Όμως σας στέλνουμε σήμερα το μήνυμα για μία ακόμα φορά, ότι αλλάξτε το βηματισμό σας. Κοιτάξτε και από εδώ. Δεν είμαστε άλλοι εμείς και εσείς άλλοι. Στον ίδιο Δήμο λειτουργούμε. Κατά τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε το καλό της περιοχής. Και αυτό κάντε το πράξη. Κάντε το πράξη
απόψε δείχνοντας ότι ναι, βάζουμε 3-4 πράγματα όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι για να υπερψηφίσουμε και εμείς τον προϋπολογισμό. Αλλιώς θα αρνηθούμε και δεν θα ψηφίσουμε. Επίσης, να πω γιατί δεν μου δόθηκε ευκαιρία ότι φυσικά δεν ευθύνονται για κάποια πράγματα οι υπάλληλοι του Δήμου. Οι υπάλληλοι του Δήμου νομίζω ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αξίζει συγχαρητήρια. Διότι ναι μεν, οι προσπάθειες που κάνουν είναι σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά αυτό επιδιώκουν και αυτό τον όρκο έχετε δώσει για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, απόψε ψηφίζουμε τον πρώτο προϋπολογισμό της νέας Δημοτικής Αρχής. Έναν προϋπολογισμό ο οποίος έρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας του Δήμου μας, διότι μας βρήκε ένα καινούριο κακό, το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων. Κάτι το οποίο στο παρελθόν φάνταζε μακρινό. Ο προϋπολογισμός αυτός φαίνεται ότι αποτυπώνει σε ένα μεγάλο ποσοστό τον προϋπολογισμό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής με ελάχιστες αλλαγές. Συμπεριλαμβάνει ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο πριν από λίγο καιρό το ψηφίσαμε σαν παράταξη για να δώσουμε, όπως σας είπαμε, μια χείρα βοηθείας στο πρώτο σας ξεκίνημα. Παρόλο ότι, κύριε Δήμαρχε, όπως είπε ο προλαγίστας, ο κύριος Μιχόπουλος, δεν επιδιώκεται τη συνεργασία και δεν θέλετε τη συνένεση, όπως καθημερινά θα σας το λέμε, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σε κάθε συνεδρίαση που θα κάνουμε, είτε είναι οικονομική είτε είναι Δημοτικού Συμβουλίου, θα σας το παραλαμβάνουμε αυτό. Αλλάξτε, όπως σας είπε ο κύριος Μιχόπουλος, αλλάξτε τακτική, διότι τα προβλήματα στον τόπο μας είναι περισσότερα από ό,τι ξέρουμε. Εμείς απόψε θα κάνουμε την υπέρβαση σαν παράταξη και θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2020 με μια αίρεση ότι αυτό που μας είπατε πριν, κύριε Αντιδήμαρχε, όσον αφορά το ποσό του ειδικού τέλους, καλό είναι να τρέξετε σε παλιότερες αποφάσεις από το 2001 και ύστερα. Και μετά, το ποσό δεν είναι αυτό που βλέπετε, κυρία Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι πολύ πιο παραπάνω, διότι δεν έχετε υπολογίσει τα ποσά του 2001 έως το 2004. Λοιπόν, επομένως, μένει ένα τεράστιο ποσό, το οποίο δεν φαίνεται, και για το οποίο εμείς θα επανέλθουμε με έγγραφό μας το επόμενο διάστημα για να σας το τονίσουμε αλλά και να το συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό όταν θα έρθει για προσέγγιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, για την παράταξη δεν θα αναφερθώ. Εγώ μίλησε ο κ. Σκήνης, είπε το σκεπτικό, υπερψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Εγώ θα πω και την προσωπική μου άποψη. Ο προϋπολογισμός του 2020 που συζητάμε σήμερα είναι ένα κυρίαρχο γεγονός. Είναι το εργαλείο που μπορεί να κινηθεί ο Δήμος μας για την υλοποίηση των έργων, των προμηθειών του κλπ. Κλπ. Παρότι διανύουμε ακόμη μια κρίσιμη εποχή λόγω της κρίσης, που μάστε τον τόπο μας και ακόμα δεν μαστίζει, ο προϋπολογισμός που τίθεται σήμερα προς ψήφιση, παρότι δεν προβλέπει τα έργα που όλοι θα θέλαμε, προσωπικά εμένα με βρίσκει σίγουρο. Δίνει λύσεις σε διάφορα σημαντικά έργα και μικρότερα. Τον υπερπιστίζω, έστω και να υλοποιηθούν όχι όλα, να συλλογηθούν το 70%. Εγώ θα είμαι χαρούμενος. Εκτός από την αίρεση που και την παρατήρηση που έκανε ο κ. Σκήνης με τον πόρο που είναι από το ειδικό τέλος.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τουβέλη. Στην κύριε Δημαρχή. Κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιος παρατηρητήσει και μπει μέσα στην αίθουσα σήμερα και παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, απορούσε τώρα με αυτά που ακούγεις ο Πέντρος. Μια συνεδρίαση τόσο ήσυχη που δεν έχει ξαναυπάρξει, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό σημάδι αντεκτήσεων, χωρίς να εξωθεί τόνος στο παραμικρό, έρχεται λοιπόν και βαίνει προς το τέλος της. Δεν το λόγο κ. Δημιουργόπουλος και με εκπλήσει πραγματικά. Τι είπε λοιπόν, ξεκίνησαν τις εκλογές, όσο πήρε ο καθένας, πάνε οι εκλογές, τελειώσαμε. Μετά από 4 χρόνια, τώρα 30, 31, 32, αλλιά ο κανονικός, ο καθένας πήρε ό,τι του έδινε και καλό είναι να το πείσουμε. Δεν είναι καλό κάθε φορά να παραγόμαστε, εμείς πήραμε τόσο, εσείς πήρατε τόσο, αυτοί πήραν τόσο. Για μας είναι κλεισμένο. Συνεχίζει λοιπόν και λέει, ενώ εμείς επιδιώκουμε τη συνεργασία, η παράταξη του κ. Δημάρχου, φαίνεται να μην επιδιώκει τη συνεργασία. Δεν γίνεται σήμερα αυτό. Ποιος διέκρινε κάποιο τέτοιο. 38 εκατομμύρια είναι το σύνολο των έργων. Ακούστε το. Στα όσα είχαμε πει ότι θα περάσουμε κάποια και εξακολουθούμε να το ισχυριζόμαστε να περάσουμε, απαρρίπτωσε ο κ. Καγκαβάς τη θέση πάρκινγκ στο νεκροταφείο, τη θέση του Wi-Fi, μία εφαρμογή του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Δηλαδή αυτό, αν το δείτε στατιστικά, αν το δείτε συγγνώμη ποσοστιαία, είναι ένα αστείο μέρος της ολότητας. Αστείο, δεν είναι ούτε το ένα, τι να πούμε, είναι 200-300.000 σύνολο 38 εκατομμυρίων. Ακόμα περισσότερο, ούτε 100.000, δηλαδή αν δεν είναι ούτε 100.000 και εμείς λέμε ότι αυτά. Αλλά αυτά θα τα γύρω στο λόγο, αυτό είπα την προηγουμένω. Είπα λοιπόν ότι αυτά, κάθε μέρα από την είδα του τελευταίου μήνε, περνάνε 30 τροποποιήσει του προγράμματο. Γιατί δεν το θεωρούσαμε αναγκαίο, γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμα να μετράει η εφαρμογή των έργων, γιατί δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμό. Έχουμε δεσμευτεί ότι πολλά από αυτά θα τα περάσουν. Άρα μην επικαλούμαστε, μην τσακράρουμε τι φταίει τώρα και τι δεν φταίει. Αλλά πήγαμε σήμερα. Τώρα, δεν είναι λόγος αυτός κύριε Νικόπουλο να λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε τη συνεργασία και εσείς τι θέλετε. Ο κύριος Χίτης πήγε παρακάτω και είπε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν είναι με το περσινό. Αλήθεια. Αλήθεια είναι γιατί αφού είπαμε στο τεχνικό πρόγραμμα ότι περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού προγράμματος στο περσινό, άμεση συνάντηση όταν θα περάσει και στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, κοινά πράγματα. Μην πάμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις κάθε φορά. Αν θέλετε να το βρούμε και στο θέμα της συνένεσης, κάθε φορά μην νογίζετε το αντίθετο. Εμείς δεν μολώνουμε καταστάσεις και αν με πιάσετε εδώ είναι μία μέρα, γιατί μέρα κατηγορείται. Μία μέρα να ξεκινήσω εγώ και να κοντάρω και να δημιουργήσω, όχι να προκληθώ και να απαντήσω. Γιατί με αμφιφίσιμη έτσι, αν κάποιος με προκαλέσει θα πάρει απάντηση. Αν όμως μία μέρα με δείτε να ξεκινάω εγώ και να δημιουργώ προβλήματα με συναδέλφους, θα πείτε τι είπε στην Ελληνική Δημοκρατία. Σήμερα δεν προκάλεσε κανένα γιατί όλα ήταν ήπια και όλα ήταν μια χαρά. Ας λοιπόν, αν μην ψάχνουμε να βρούμε κάτω από την καρέκλα, μην κρύβεται, δεν κρύβεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ από την αρχή το είχα πει και από την πρώτη μέρα το είχα πει ότι θέλουμε να υπάρχει συνένεση, μόνο που μου φέρνουν τη συνένεση τη βλέπουμε αλλιώς σε μερικά πράγματα. Είναι ο καιρός, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Σημάδια έλλειψης συνένεσης υπήρχαν πολλά. Δεν χρειάζεται να τα ξανακολουθήσω από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα για να μην ρίχνω λάδι στη φωτιά. Το σταματάω λοιπόν και λέω μη χαλάμε και τη σημερινή μέρα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συνεδρίαση και δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε την παρόρθωση. Ευχαριστώ πολύ. Αν να ευχαριστήσω, συγγνώμη, λάθος και παρέλευσή μου, αν όλους τους υπαλλήλους του Δήμου που είναι στην οικονομική υπηρεσία, δεν ήταν μεγάλη παράληψη αν τους ευχαριστήσω. Και πω ότι στο μέχρι τώρα διάστημα που είναι στα πράγματα σαν Δήμαρχος είναι από τεράστια και πάνω η συμβολή τους και η βοήθεια που έχουν δώσει προς εμένα και προς τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Τους έχω συνεργάτες μου όπως οφείλουν να είναι και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν δουλέψει και πάρα πολύ στη δημιουργία αυτού του προϋπολογισμού. Τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχη.
καταστάσεις μας στην ψήφιση, κύριε Σύμβουλη και κύριε Πρόεδρε, για το μέρος που σας αφορά, και ψηφίζουν υπέρ του προπολογισμού. Δεν μπαίνουν οι προτάσεις ειδικές μας. Ή θα είναι συνολικά αντίθετος με την έκθεση οικονομικής υπηρεσίας ή όχι. Μπορεί όμως πολύ εύκολα στη συνέχεια να τροποποιηθεί και αυτό δεσμεύτηκα ότι θα γίνει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Θα γίνει, κύριο Δήμαρχος, κύριε Μιχόπη, σας είπα ότι θα γίνουν τροποποιήσεις. Οπότε θα περάσω. Εγώ σας είπα ότι η καλή θέληση είναι δεδομένη από την πλευρά μας, αλλά δεν μπορώ και να σας πείσω για το αντίθετο, όπως και δεσμεύτηκα ότι αν όχι όλες, οι περισσότερες από τις προτάσεις που έχει ο κύριος Καρκαβάς θα περάσουν σε τροποποιήσεις προγράμματα. Απλά πράγματα. Την καλή μας πρόθεση, αυτό μένει να το δούμε. Θα πρέπει να δούμε την υπόσχεση του Προέδρου. Του Δημάρχου. Ναι, ζήσει. Κακά. Δεν θα γίνει. Αν ήταν για πλειοψηφία, δεν ξανασκεφτόμαστε. Δεν θα. Ζήσαμε.